Θα ξεκινήσουμε μία συζήτηση με εκπρόσωπο ξενοδόχων Χανίων, με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων, με τον κύριο Μανώλη Γιαννούλη. Ξέρετε ότι το εμπόριο είναι κλειστό μέχρι 7 Ιανουαρίου. Η εστίαση είναι κλειστή, η σχολή από το νέο έτος. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα χειμερινά καταλύματα. Κύριε Γιαννούλη, να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο. Δεν ξέρω αν με ακούτε, κύριε Γιαννούλη. Καλησπέρα σας. Σας ακούω πολύ καλά. Τα χειμερινά καταλύματα ανοιχτά και τα έξοδα τρέχουν σε πολλές περιοχές της χώρας. Αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, διότι αφενός τα καταλύματα είναι ανοιχτά. Έχουμε τις γιορτές που περιμένουν να δουλέψουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και απαγορεύεται η μετακίνηση μεταξύ νομών λόγω της πανδημίας. Επομένως, τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα, θα έλεγα. 2.000 χειμερινά καταλύματα σε όλη την Ελλάδα. Ακριβώς, και όλη η ορεινή Ελλάδα περιμένει τις εορτές των Χριστουγέννων και κάποια άλλα Σαββατοκύριακα για να δουλέψει. Φέτος νομίζω ότι είναι μια χαμένη χρονιά σε αυτό το επίπεδο, όπως άλλωστε και το καλοκαίρι ήταν εξαιρετικά δύσκολο, και θα έλεγα ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι, γιατί από τη στιγμή που υπάρχει το lockdown και απαγορεύεται η μετακίνηση μεταξύ νομών, όπως είπα και πριν, είναι πολύ δύσκολο πλέον να περιμένουν αυτά τα ξενοδοχεία, αυτές οι επιχειρήσεις, κάποιους πελάτες. Κύριε Γιαννούλη, θα ήταν καλύτερο να σας είχε πει η κυβέρνηση: κλείστε τα ξενοδοχεία πόλεως, τα χειμερινά καταλύματα, να υπάρξουν και τα επιδόματα ή αποζημιώσεις για τους εργαζομένους. Ναι, αυτή τη στιγμή όσον αφορά τα ξενοδοχεία πόλεως μπορούν να υπάρχουν αποζημιώσεις και το σύστημα της αναστολής εργασίας, αλλά σίγουρα ιδιαίτερα σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως θα έλεγα σε ξενοδοχεία που είναι για τριήμερα, για διακοπές όπως αυτά που συζητάμε τώρα, αλλά σε πολλές περιπτώσεις και μέσα στις πόλεις είναι προτιμότερο να κλείσει με υπουργική απόφαση. Ακριβώς, με υπουργική απόφαση, όπως έγινε στην εστίαση. Όλα αυτά τα έξοδα. Όπως έγινε στην εστίαση. Η συζήτηση για τον τουρισμό πότε πιστεύετε θα ξεκινήσει ξανά? Πότε θα έχουμε δεδομένα να τα πιάσουμε, να τα συζητήσουμε, να δούμε πώς θα κυλήσει η περίοδος? Θεωρώ ότι δεδομένα θα έχουμε μετά τον Φεβρουάριο, Μάρτιο θα έλεγα. Και ούτως ή άλλως νομίζω ότι ο Απρίλιος είναι ένας μήνας χαμένος από τώρα που μιλάμε, ίσως και το μεγαλύτερο μέρος του Μαΐου. Επομένως, ό,τι κίνηση αρχίζει να υπάρχει, η οποία θα είναι αποτέλεσμα της θετικής ψυχολογίας του κόσμου, του εμβολιασμού, που κάθε μέρα που θα περνάει θα γίνονται και περισσότεροι εμβολιασμοί, αυτό θα αρχίσει να φαίνεται, θα έλεγα, από τέλη Μαΐου και μετά. Κύριε Γιαννούλη, είστε ένας έμπειρος ξενοδόχος και θέλω να σας ρωτήσω προκρατήσεις. Βέβαια, ούτε λόγος. Δεν μιλάμε τώρα για προκρατήσεις. Έτσι δεν είναι? Όχι, καλό. Δεν υπάρχουν προκρατήσεις. Δεν υπάρχουν προκρατήσεις. Όχι, δεν υπάρχει. Το καλοκαίρι 2021 θα είναι καλύτερο σε σχέση με το καλοκαίρι του 20, τι πιστεύετε? Θα είναι καλύτερο, γιατί αν κρίνουμε από τις θέσεις που έχουν κλείσει οι tour operators και τις πτήσεις οι οποίες έχουν προγραμματιστεί, θεωρητικά θα είναι καλύτερο. Πιστεύω ότι η βάση για το 2021 είναι περίπου το 55-60% της κίνησης του 2019, δηλαδή περίπου 3 φορές η φετινή κίνηση. Αυτή είναι η βάση. Από εκεί και έπειτα θεωρώ ότι όσο ο κόσμος εμβολιάζεται, όσο προχωρεί αυτή η διαδικασία και ο κόσμος αισθάνεται ασφαλής, κοντινοί προορισμοί εντός Ευρώπης, όπως είναι η Ελλάδα ή η Ισπανία, θα κερδίσουν. Δεν θα δούμε τα νούμερα του 2018-2019, αλλά θα είναι μια αρχή για να μπορούμε να μπούμε σε μια κανονικότητα και να πούμε ότι σε 2-3 χρόνια θα είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε. Κύριε Γιαννούλη, οι συνάδελφοί σας, οι τουριστικοί πράκτορες, οι επιχειρηματίες του τουρισμού, πού θα πρέπει να εστιάσουν? Πώς είπατε, δεν κατάλαβα. Οι συνάδελφοί σας, πού θα πρέπει να εστιάσουν? Ο σχεδιασμός θα έχει ως επίκεντρο τι? Το επίκεντρο πρέπει να είναι τα ξενοδοχεία, αφενός να είναι έτοιμα. Οπωσδήποτε δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Αισιόδοξη μένει πολύ συγκρατημένη όμως. Δεν χρειάζεται να βιαστούμε. Και φυσικά σε συνεχή συνεννόηση με τους συνεργάτες τους, με τους tour operators, ώστε να δουν βάσει του προγραμματισμού που έχουν κάνει και του πλάνου που έχουν, πότε πρέπει να ανοίξουν τα ξενοδοχεία τους. Οριστικά λουκέτα. Η εκκίνηση είναι στα επίπεδα που υπολογίζουμε, στο 55-60%. Ναι. Νομίζω είναι πολύ ενθαρρυντικό. Οριστικά λουκέτα θα υπάρξουν, κύριε Γιαννούλη, στα Χανιά, στην περιφερειακή κοινότητα Χαλίων, ή ξενοδοχεία βέβαια που θα αλλάξουν χέρια, ή το ένα ή το άλλο?
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να το πω, δεν το ξέρω αυτό, δεν το γνωρίζω αν υπάρχουν. Και τώρα ξενοδοχεία αλλάζουν χέρια και στις καλές μέρες και στις κακές. Ακριβώς. Είναι κάτι νομοτελειακό, είναι μέσα στις επιχειρήσεις. Μπορεί να, το θέμα είναι να μην αλλάζουν χέρια έχοντας τη θηλιά στο λαιμό. Αλλά να μπορεί κάποιος να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να διαπραγματευτεί την πώληση, την αγορά κάποιες επιχείρησης ή κάποιο κινητό. Αγορές που θα βοηθήσουν το εγχώριο τουριστικό προϊόν που θα πρέπει και εμείς ως Κρήτη να στρέψουμε το βλέμμα μας, ποιες είναι? Αυτή τη στιγμή εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας εκεί που γνωρίζουμε και μας ξέρουν καλά. Είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση, κατάσταση πολέμου έχει περιγραφεί και έτσι είναι η πανδημία. Επομένως στις αγορές που τους γνωρίζουμε και μας γνωρίζουν και αυτοί πολύ καλά, εκεί πρέπει να δοθεί η βάση, γιατί από αυτές τις αγορές που τόσα χρόνια μας τροφοδοτούν με εκατομμύρια επισκέπτες, σε αυτές τις αγορές πρέπει να συνεχίσουμε να βασιζόμεθα και να δούμε πώς μπορούμε να τις αναπτύξουμε περαιτέρω. Νέες αγορές πάντα θα υπάρχουν, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω θεωρώ ότι η βάση πρέπει να είναι σε αυτά που γνωρίζουμε, ώστε να έχουμε και ένα αποτέλεσμα άμεσο. Έφυγαν με καλές αναμνήσεις φέτος οι ξένοι επισκέπτες που βρέθηκαν στην Κρήτη, παρά τη δύσκολη συγκυρία, παρά τον κορονοϊό. Έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις. Είναι γνωστό ότι δεν υπήρχαν κρούσματα, δεν υπήρχαν προβλήματα στα ξενοδοχεία. Είναι, θα έλεγα, ήταν εξαιρετικό το επίπεδο διαχείρισης των πρωτοκόλων του ΕΟΔΗ από όλα τα ξενοδοχεία που ήταν ανοιχτά. Επομένως και γι' αυτό το λόγο απεφεύχθηκαν δυσάρεστες καταστάσεις. Αυτό λοιπόν έχει μεταφερθεί στο εξωτερικό. Παράλληλα η Ελλάδα έχει, παρά το ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στο δεύτερο κύμα πανδημίας, θεωρητικά είναι πραγματικά μια χώρα που το έχει καταφέρει καλύτερα από πολλές άλλες ανταγωνίστρες χώρες στο κομμάτι του τουρισμού. Οπότε όλα αυτά είναι θετικές προσεγγίσεις για το μέλλον. Κύριε Γιαννούλη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε.